Αυτό προκύπτει από το δελτίο τύπου που εξέδωσαν σύμφωνα με το οποίο τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020 στις 23:45 οι Ράδιο Αρβίλα θα παίξουν το πρώτο τους διαδικτυακό επεισόδιο στο κανάλι τους στο YouTube. Όπως αναφέρει συγκεκριμένα το δελτίο τύπου, το πρώτο διαδικτυακό επεισόδιο Ράδιο Αρβίλα στην 12ετή ιστορία της εκπομπής, θα ανέβει απόψε, στις 23:45 ακριβώς, στο επίσημο κανάλι στο YouTube, Radio Arvila Official. Ένα επεισόδιο χειροποίητο, στο οποίο θα παρουσιαστεί το υλικό που η εκπομπή δημιούργησε από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο σχετικά με το πρόγραμμα έμπνευση GNTM. Απόψε, στις 23:45, ανεβαίνουμε στο YouTube, Radio Arvila Official, πόλεμος άνευ προηγουμένου κανάκι Sky έβγαλαν στη, φόρα τα πάντα. Σε μία λεπτομερέστατη ανάρτηση προχώρησε το πρωί της Τετάρτης, 29 Ιανουαρίου, ο Αντώνης Κανάκης και η ομάδα του Ράδιο Αρβίλα μετά την απάντηση του Sky σε ανάρτηση της ομάδας Κανάκη το απόγευμα της Τρίτης στην οποία υποστήριζαν ότι δεν είχαμε παράλογες απαιτήσεις. Στην τελευταία ανάρτηση η ομάδα του Ράδιο Αρβίλα προέβη στη δημοσιοποίηση των email που αντάλλαξε ο Αντώνης Κανάκης με υψηλόβαθμα στελέχη του Sky σε ένα μακροσκελές κείμενο, γεμάτο όμως αποκαλύψεις. Υπενθυμίζει, επίσης, ότι ο Αντώνης Κανάκης βάσει σύμβασης είναι σύμβουλος προγράμματος του Sky και είναι στις υποχρεώσεις του, τις οποίες και τήρησε, να στέλνει email με ειδικότερες και γενικότερες αναλύσεις προγράμματος, συνθηκών ανταγωνισμού, προτάσεις. Δυστυχώς, ο σταθμός αυτός πετυχαίνει να μας παρασύρει σε ένα αρκετά χαμηλό επίπεδο, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Ας είναι αυτή η εξαίρεση που θα επιβεβαιώνει τον κανόνα μας, ο Sky δημοσιοποίησε αποσπάσματα των μεταξύ μας mails. Και αυτό βέβαια είναι το κλειδί, αποσπασματά, βολικά παραπλανητικά αποσπάσματα από την πλούσια ανταλλαγή mails που είχαμε από τον Σεπτέμβριο έως σήμερα. Μετά τις διαρροές λοιπόν πέρασε στην επόμενη γεμπελική τακτική, αφού λοιπόν άνοιξαν τους ασκούς, ας παρουσιαστεί όλο το ιστορικό σε ένα μακροσκελές κείμενο, γεμάτο όμως αποκαλύψεις. Την γραπτή επικοινωνία με το κανάλι, δεν τη δημοσιοποιήσαμε μέχρι στιγμής αυτολεξή, αφού κάτι τέτοιο έκτος από παράνομο, είναι και αντίθετο σε κάθε έννοια συναλλακτικού ήθους.